Λοιπόν, ο Κώστας Αντωνάκος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Κώστα. Ήταν η πρώτη επίσκεψη. Ήταν η πρώτη επίσκεψη, είναι συμβολή. Έχει συμβολισμό, την κάνει στο Υπουργείο Οικονομικών, γιατί η οικονομία είναι στο επίκεντρο. Μετά από μια πολύωρη σύσκεψη με όλο το επιτελείο, με τον Κωστή Χατζηδάκη και τους συμβούλους, ξεκαθάρισε το τοπίο για το τι μέτρα και παρεμβάσεις θα γίνουν το 2024, και λέω το 2024, διότι η κυβέρνηση έχει έναν ορίζοντα τετραετίας με φορολογικές ελαφρύνσεις που θα ξετυλίγονται από το 2024 και μετά. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης είπε σήμερα ότι το πρώτο πολυνομοσχέδιο που θα κατευθεί στη Βουλή πριν την 1η Αυγούστου, πριν κλείσει η Βουλή δηλαδή, θα περιέχει μόνο τις προεκλογικές δεσμεύσεις για το 2024. Ναι, τις επαναλάβουμε. Και όχι τα επόμενα έτη. Συγγνώμη, οι προεκλογικές δεσμεύσεις για το 2024 είναι ότι αυτά θα τα δούμε ως φορολογικές. Από 1η-1η-2024, μέσα στο 2024. Δηλώσεις που θα κάνουμε. Αν είσαι μισθωτός, θα τη δεις από την 1η-1η-2024 και θα εξηγήσω γιατί. Ωραία, λοιπόν, σε ακούμε. Το πρώτο μέτρο, το βασικό, είναι ότι αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ το αφορολόγητο για τις οικογένειες με παιδιά. Υπολογίζεται ότι δικαιούχοι, η περίμετρος των ωφελούμενων θα είναι γύρω στις 700.000. Πρόκειται για μισθωτούς, συνταξιούς και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Έχει σχέση ο αριθμός των παιδιών ή είναι. Αυτό. Κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Α, μάλιστα. 1.000 ευρώ για το πρώτο, 1.000 δεύτερο. Θα πούμε στην πορεία. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι επειδή η παρακράτηση φόρου γίνεται με τη μισθοδοσία από την 1η Ιανουαρίου του 2024 με το μηνιαίο μισθό, αυτή λοιπόν η εξαγγελία σημαίνει μείωση της παρακράτησης φόρου. Μάλιστα. Συνεπώς θα φανεί ένα όφελος γύρω στα 5 με 8 ευρώ το μήνα, θα σου πω πώς είναι το συνολικό, σε όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, όποιοι έχουν ένα παιδί και πάνω. Οι άλλοι μένουν εκτός, έτσι. Μάλιστα. Αυτοί που δεν έχουν παιδιά. Δεν έχουν καμία ελάφρυνση. Ή αν τα παιδιά έχουν ενηλικιωθεί, επίσης δεν ενηλικιωθεί, έχουν ελάφρυνση. Αν είναι προστατευόμενα. Αν είναι προστατευόμενα, θα έχουν. Θα έχουν. Ναι, ναι. Αυτά λοιπόν τα 1.000 ευρώ, 16 ευρώ για κάθε παιδί, σε αυτούς που έχουν ένα παιδί, βγάζει ετήσια ελάφρυνση 90 ευρώ. Ετήσια. Μάλιστα. Δηλαδή 5,7 στους 6,74 ευρώ, ανάλογα αν είναι 12-14 μισθοί. Για αυτούς που έχουν πάνω από δύο παιδιά, η ελάφρυνση είναι 220 ετήσια, δηλαδή περίπου 15,7 με 18,3 ευρώ το μήνα. Κάτι καλύτερο είναι. Κάτι καλύτερο. Ναι. Είναι και δύο όμως τα παιδιά. Για αυτούς που δεν έχουν ούτε ένα παιδί, το αφορολόγητο παραμένει στα 8.628 ευρώ εκεί και δεν υπάρχει καμία μεταβολή, καμία αλλαγή στο φόρο, στον τελικό φόρο εισοδήματος. Η δεύτερη δέσμευση για το 2024 είναι η μείωση του ΕΝΦΙΑ, όπου και αυτό θα το νομοθετήσει, αφού είπε θα αποτυπωθούν όλες οι προεκλογικές εισαγγελίες, κατά 10% για, μόνο για κατοικίες, ενώ το ΕΝΦΙΑ του 2024, και μόνο για όσους έχουν ασφαλίσει το σπίτι τους έναντι φυσικών καταστροφών, σεισμοί, πυρκαγιές, λοιμοί, καταποντισμοί, όλο το 2023. Τα καινούργια συμβόλαια. Όλο το 2023, μάλιστα, το ξαναλέω, διότι αν το ασφαλίσεις τον Ιούνιο του 2023, το 2024 δεν θα έχεις 10%. Πρέπει να το έχεις ασφαλίσει για 12μηνη βάση. Συγγνώμη τώρα, αυτό το μέτρο εξαγγέλθηκε το Μάιο, μερικές μέρες πριν από τις εκλογές. Ναι. Πώς θα ήξερε ο πολίτης ότι για να έχει. Όσοι έχουν, έχουν. Είναι θέμα πρόβλεψης ή τύχης. Απλώς, δίνει κάποια κίνητρα και λες. Αφού δεν το είχα όλο το 23, αν το έχω όλο το 24, θα τον πάρω το 10% το 25. Άρα ουσιαστικά το 23 ακυρούται. Εκτός αν ήσουν τυχερός και είχες προβλέψει να κάνεις μία ασφάλιση. Υπάρχει ένας υπολογισμός, αν θυμάμαι καλά απ' έξω, από τα 6,5 εκατομμύρια περίπου κατοικίες και ακίνητα, το 1.200.000 είναι ασφαλισμένα. Ναι, αλλά είναι υποχρεωτικά, γιατί εμείς που έχουμε δάνειο. Αυτοί που έχουν δάνειο θα την πάρουν κανονικά την αύξηση, γιατί σε υποχρεώνει η τράπεζα. Υποχρεούμεθα. Από τη στιγμή που γράφει την Δανειακή Σύμβαση. Αύξηση ή μείωση. Εννοώ μείωση 10%. Απλώς μετράτε σε εμάς. Ναι, λοιπόν. Ναι. Αυτοί που έχουν δάνεια θα την πάρουν όλοι, διότι η τράπεζα αναγκαστικά σε υποχρεώνει να ασφαλίσει το σπίτι εναντί φυσικών καταστροφών. Εμείς θα έχουμε τα σπίτια ασφαλισμένα και λέω το εμείς πληθυντικός ευγενίας αλλά και ουσίας. Ναι. Και πολλοί από την μέρα που αγοράσαμε τα σπίτια μέσω τράπεζα. Οπότε θα έχετε 10% μείωση του ποσού του ΕΝΦΙΑ πληρώσει το 23. Αν κάποιο πλήρωσε 1.000 ευρώ, α πούμε, θα έχει μείον 100 ευρώ. Μάλιστα. 2024. Ναι. Αυτόματα θα γίνει αυτό για να προσαρμοστεί. Ναι, καταλάβαμε. Δεν χρειάζεται να παρέμβει ο φορολογούμενος. Δηλαδή έχουν πρόσβαση και στις ασφαλιστικές εταιρείες. Ναι, έχουν πρόσβαση. Έχουν, βέβαια. Μάλιστα. Βέβαια έχουν πρόσβαση. Δεν το δηλώνουμε κάπου. Και στις τράπεζες. Δεν το δηλώνουμε πουθενά. Καλά, έρχεται αυτόματο καθένα. Είναι η ψηφιακή διακυβέρνηση. Εννοείται.
Λοιπόν, το τρίτο μέτρο, το οποίο σύμφωνα όπως φωτογράφησε ο Πρωθυπουργός τον οδικό χάρτη, θα είναι το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο τομέα, το οποίο και αυτό θα εφαρμοστεί σύμφωνα με την προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας 1η-1η του 2024, το οποίο έχει ψηφιστεί ως ρύθμιση ήδη. Έχει δημοσιονομικό κόστος γύρω στα 500 εκατομμύρια. Έχει περιληφθεί στο μεσοπρόθεσμο και στο πρόγραμμα σταθερότητας. Έχει εγκριθεί από την Κομισιόν. Οπότε θα περάσει. Αυτό είναι το πιο κοστοβόρο μέτρο. Είναι γύρω στα 500 εκατομμύρια αύξηση του δημοσίου υπαλλήλου. Εκεί μέσα λοιπόν το κυρίαρχο θα είναι η αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Να σου πω ένα παράδειγμα. Σήμερα για ένα παιδί. Το οικογενειακό επίδομα είναι 50 ευρώ το μήνα, θα πάει 70. Για δύο παιδιά είναι 70, θα πάει 120. Από εκεί πάνω θα αυξάνεται κατά 50 ευρώ. Ταυτόχρονα θα αλλάξουν και τα μισθολογικά κλιμάκια, θα γίνουν κάποιες αναπροσαρμογές. Υπολογίζεται η αύξηση συνολική να είναι γύρω στο 8 με 10%, κυρίως στους χαμηλόμισθους, στους τσιματάρχες, αυτούς που έχουν θέση ευθύνη κλπ. Επειδή θα πάμε και στο θέμα της ακρίβειας, το οποίο νομίζω ότι λόγω των εκλογών προφανώς τις πρόξαμε λιγάκι. Προς το παρόν υπάρχει όμως στην ατζέντα την κυβερνητική, υπάρχουν διάφορα σχέδια που δεν ξέρω αν έχουμε ώρα. Όχι, θα τα πούμε άλλη μέρα. Και το η ακρίβεια. Ήθελα να σε ρωτήσω απλώς κάτι. Η ακρίβεια κοστίζει πάρα ακριβά. Πολύ σύντομα. Ναι. Τα επιδόματα που έχουν πάρει πολλά νοικοκυριά για στήριξη φορολογούνται? Τα επιδόματα δεν φορολογούνται, όχι. Όχι. Υπάρχει ρητή διάταξη νόμου ότι το επίδομα αυτό είναι αφορολόγητο. Απλώς μπορείς να το δηλώσεις για να καλύψεις τεκμήρια. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Τώρα. Για... Επειδή θα πάμε, ακρίβεια, έτσι. Θα πάμε στην ακρίβεια. Εμείς καταλάβαμε ότι ο τρόπος αντιμετώπισης θα είναι περίπου ο ίδιος. Pass, market pass, ό,τι θες. Δεν είναι τόσο εύκολο όμως, Γιώργο, το market pass. Θα εξηγήσω γιατί. Στάσου μόνο να καλωσορίσουμε και τον Γιώργο Τελεκουρίτη, τον πρόεδρο του Συνδέου Καταναλωτών, που είναι πάντα στην παρέα μας και μας συμβουλεύει, μας κάνει και τις αναλύσεις του, μας δίνει και μερικά έξτρα στοιχεία. Λοιπόν, Market Pass παίζει ή δεν παίζει? Λοιπόν, Market Pass παίζει. Το πρόβλημα με το Market Pass είναι το πάρα πολύ υψηλό δημοσιονομικό κόστος του μέτρου. Το Market Pass κοστίζει 100 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Που σημαίνει... Δεν είναι λίγο. Αυτό λέω. Όταν είναι πολύ για τους δημοσίους υπαλλήλους, 500 εκατομμύρια. Όλο μαζί, έτσι. Ναι. Αν λοιπόν αποφασίσει η κυβέρνηση να το επεκτείνει για 3 μήνες, υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο. Το Market Pass λήγει τον Ιούλιο. Μιλάμε για 300 εκατομμύρια. Μιλάμε 300. Αν το πάει μέχρι τέλος του χρόνου, μιλάμε 600. Εδώ υπάρχει θέμα. Διότι δεν μπορούν να τεστάρουν ακριβώς και να δούνε τις ταμιακές αντοχές. Καλησπέρα και στον κύριο Λιχουρίτη. Και τα δημοσιονομικά περιθώρια. Καλησπέρα. Εκεί λοιπόν υπάρχει θέμα. Πάντως. Η βασική του στρατηγική είναι να το επεκτείνουμε το Market Pass και βέβαια και το καλάθι του νοικοκυριού που δεν του κοστίζει τίποτα. Αυτά είναι τα δύο μέτρα στη φαρέτρα. Καλά, σίγουρα το καλάθι του νοικοκυριού. Λοιπόν, να το πάμε λίγο ανάποδα. Να το πάμε ανάποδα. Διάβαζα στις διεθνείς ειδήσεις σήμερα ότι η κυβέρνηση της Ισπανίας που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα, γιατί εκεί υπάρχει άνοδος της δεξιάς και του Vox, πώς το λένε το κόμμα, το ακροδεξιό, αποφασίστηκε η παράταση για ένα εξάμηνο του μηδενισμού του ΦΠΑ. Στα βασικά τρόφιμα. Yeah. Και αν θυμάμαι καλά, στο 5% θα κρατηθεί για το λάδι. Μάλιστα. Το βάζω στο τραπέζι γιατί συζητάμε για την ακρίβεια, την ακρίβεια, την ακρίβεια. Θεωρήσαν αρκετοί και μας το είπαν ότι ήταν αποτυχημένο το μέτρο της μείωσης ΦΠΑ λόγω Ισπανίας. Σήμερα επειδή διαβάζω... έχει προβλήματα η κυβέρνηση. Και σήμερα διαβάζω ότι γίνεται παράταση. Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι η Ισπανία είναι σε λάθος κατεύθυνση. Και βέβαια να συνεχίζουμε να λέμε για το καλάθι του νοικοκυριού ότι ευνόησε τα νοικοκυριά και ότι απάλλαξε την ακρίβεια από τις αυξήσεις στις τιμές τα προϊόντα είναι λάθος. Βέβαια ο κόσμος ψήφισε και αποφάσισε να δώσει άλλη μια τετραετία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση θεωρώντας ότι με τα επιδόματα και το market pass μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας. Άλλα μέτρα χρειάζεται κύριε Χουνταλάκη και κυρία Κεχαλιά για να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια. Αλλά δυστυχώς η άποψη της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού είναι ότι σε μια ελεύθερη οικονομία δεν παρεμβαίνουν. Να ακούσουμε τις προτάσεις σας, κύριε Λεχουρίτη, να ακούσουμε τις προτάσεις σας. Εσείς τι θα προτείνατε? Εμείς προτείνουμε ότι και επιμένουμε στο πρέπει να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί το κόστος παραγωγής και μεταφοράς στα προϊόντα, άρα θα πέσουν οι τιμές στα βασικά καταναλωτικά αγαθά και όχι μόνο.
θα πέσουν τιμές σε όλη την αγορά. Γιατί το κόστος το μεταφορικό είναι πάρα πολύ υψηλό. Σήμερα με παίρνουν και μου λένε, και έγινε ολόκληρο θέμα, η ετωλοκαρνανία, γιατί έχει ακριβότερο τη βενζίνα κατά 20 λεπτά από τις υπόλοιπες πόλεις και νομού σε όλη την επικράτεια, ή γιατί είναι κατά 30 λεπτά ακριβότερο το αέριο στα αυτοκίνητα από ό,τι είναι στις υπόλοιπες περιοχές. Δηλαδή, 0,65 έχει η τιμή του αερίου στην Αθήνα, το υγραέριο κίνηση, ναι, ναι. Και 0,99 ή 0,95 στην ετωλοκαρνανία. Αυτά τα φαινόμενα σίγουρα δημιουργούν προβλήματα και γι' αυτό λέμε ο ειδικός πόρος κατανάλωσης πρέπει να πέσει τα καύσιμα, αλλά θα μπορούσε να πέσει και σε ορισμένα προϊόντα με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί που θα μπορέσουν να ελέγξουν τις τιμές στα προϊόντα. Και ένα άλλο παράδοξο. Μην το προσπεράσεις, Πρόεδρε. Ένα λεπτό. Κώστα, όποτε θες παρεμβαίνεις. Επειδή αναφέρθηκες σε κάτι συγκεκριμένο. Αυτό για την ετωλοκαρνανία πώς εξηγείται, γιατί εδώ μιλάς για 30-40% πάνω. Προσπαθούμε να δώσουμε εξηγήσεις και εμείς, προσπαθούμε κύριο Κουδαλάκη, και εμείς να δώσουμε μία ερμηνεία. Η απάντηση είναι ότι λόγω του μεταφορικού κόστου, ότι πλέον τα καύσιμα εδώ και χρόνια μεταφέρονται όχι με καράβια όπως ήταν το λιμάνι στην Αφιλοχία και υπήρχε σταθμός καυσίμων, αλλά μεταφέρονται με βιτιοφόρα. Αυτό δεν δικαιολογεί τόσο υψηλή διαφορά τιμής από περιοχή σε περιοχή. Το μεσολόγιο είναι 2 ώρες και κάτι τώρα. Αν κάποιος ξεκινήσει ιδέα από την Ελευσίνα και τα λοιπά, θα κάνει 2 ώρες. Και λέω και πολύ. Πόσο δηλαδή καύσιμο να κάψει. Για δεν φτιάξαν τον δρόμο. Παλιά ήταν 4 ώρες. Αυτό λέμε. Δεν δικαιολογείται. Εκείνο το οποίο δικαιολογείται είναι η εσχροκέρδεια και η κερδοσκοπία. Τόσο απλά, τόσο κατανοητά. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Από ό,τι φαίνεται... Από εκεί και πέρα, θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να το λάβετε υπόψη. Πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ, κυρία Κεχαγιά και κύριε Κουδαλάκη και... Τακτικά. Ο Κώστας Αντωνάκος είναι μαζί. Ο κύριος Αντωνάκος. Ο κύριος Αντωνάκος. Λοιπόν, και αγοράζετε και βλέπετε τιμή προϊόντος και από κάτω ΦΠΑ. Δεν κατάλαβα. Υπάρχει περίπτωση να αγοράσεις ένα προϊόν χωρίς ΦΠΑ? Γιατί δεν το εντάσσουν σε μία ενιαία τιμή, να μην μπερδεύεται τον κόσμο. Είναι παραπλανητικό. Έχετε δίκιο, αυτό είναι παραπλανητικό. Ναι, είναι παραπλανητικό. Το κάνουμε είναι πάρα ένα παραπλανητικό κομμάτι το οποίο πρέπει να το δει η επόμενη κυβέρνηση και ο επόμενος υπουργός, διότι δεν γίνεται να παραπλανά συνέχεια τον καταναλωτή και να πληρώνει, παραδείγματος χάρη, το κατεψυγμένο ψωμί ως φρέσκη ζύμη. Δεν γίνεται. Ξέρουμε ότι υπάρχει ο παραδοσιακός φούρνος στη γειτονιά, όπου παράγει και ψήνει το ψωμί. Και τώρα βλέπουμε να καταστατηγείται η νομοθεσία και όλα τα πρατήρια, ενώ θα έπρεπε να έχουν συσκευασμένο το ψωμί και να το πουλάνε εντός συσκευασίας, το πουλάνε χύμα. Και πάνω εκεί πηγαίνουν και επικάθονται μύγες, έντομα, σφίγγες, μέχρι και το καθεξής. Αυτά δεν πρέπει να διασφαλίζουν την ποιότητα, γιατί η τιμή φαίνεται. Η μείωση των ποσοτήτων φαίνεται, η ποιότητα, κυρία Χουδαλάκη και κυρία Κεχαγιά, δεν φαίνεται και δυστυχώς μιλάμε για ποιότητες. Μάλιστα. Και επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί μια καταγγελία, βρέθηκε σε μουστάρδα σκουλίκι, σκουλίκια, σε μουστάρδα συσκευασμένη. Αυτά τα εντάξει, φαινόμενα. Αυτά είναι καταγγελίες οι οποίες έρχονται προφανώς σε εσάς, αλλά δεν έχουν να κάνουν τώρα αυτά με την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια ή με την κακή όλα ποιότητα. Όλα έχουν συνάρτηση, κυρία Κεχαγιά, διότι όταν υποβαθμίζεις την ποιότητα ενός προϊόντος για να πέσει η τιμή, αυτόματα δημιουργείς προβλήματα στην υγεία του καταναλωτή. Αυτό είναι πρόβλημα, έχετε δίκιο. Τώρα για την ετωλοκαρνανία, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, για την ετωλοκαρνανία παρατηρούνται πάρα πολλές πρακτικές εναρμόνισης. Το ξέρετε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Υπάρχουν παρεμβάσεις. Τώρα δεν ξέρω τι έχει συμβεί εκεί. Δεν ξέρω τι κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ναι. Θα πρέπει όχι να βγάλει. Όχι, εννοώ ότι τα υπάρχει ένας όρος πρακτικές, απαγορεύεται καταχρηστικές πρακτικές εναρμονισμένων τιμών κλπ. Και εφαρμόζονται κάπου αυτό. Τώρα στην ετωλοκαρνανία δεν ξέρω πώς συντονίστηκε όλο το σύστημα. Ναι. Αυτό που λέτε, η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρέπει να το δει, ναι, να το εφαρμόσει και να βγάλει το πόρισμα και να επιβάλλει κυρώσεις. Δεν γίνεται να συνεχίζουμε να πηγαίνουμε με αυτό το ρυθμό. Πάντως ξέρετε ότι υπάρχουν... το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το οποίο έχει γίνει πλέον δόγμα, είναι ότι έχουν
πάρα πολύ μεγάλο κόστος, θα ανοίξουν τεράστιες τρύπες στα δημόσια ταμεία, χωρίς την αντίστοιχο κοινωνικό αντίκρισμα, δηλαδή το αντίκρισμα στις τσέπες των καταναλωτών, υπονοώντας ότι οποιαδήποτε μείωση ΦΠΑ ειδικού φόρου κατανάλωσης, ένα πολύ μεγάλο μέρος της θα μπει στις τσέπες των προμηθευτών και θα χαθεί στη διακίνηση. Δηλαδή από την παραγωγή μέχρι τον καταναλωτή. Δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, ναι. Για να κυρώσουν τιμές έτσι ώστε να ελέγξει στην αγορά το τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Μόνο αν υπήρχαν εκείνες προϋποθέσεις θα μπορούσε να μειωθεί ο ΦΠΑ σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί όμως να συνεχιστεί αυτή η ακρίβεια. Κάθε μέρα ακριβαίνουν τα προϊόντα. Θέλετε παράδειγμα, ένα θα σας δώσω. Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, κυρία Κεγαγιά. Πριν από 20 μέρες, Τόνος, γνωστός, δεν χρειάζεται να πούμε την μάρκα, είχε τα τρία συσκευασία 10-28. Τώρα που μιλάμε, έχει 11-48. 1-20, μέσα σε 20 μέρες, αύξηση. Mm-hmm. Αυτό το βλέπουμε συνέχεια τον τελευταίο χρόνο και βάλε. Δεν γίνεται στην Ιταλία να πωλείται ένα δέκατο κομμάτι το τεμάχιο και στην Ελλάδα να πωλείται 4 ευρώ. Ναι. Δηλαδή κοστίζει η μεταφορά με το καραβάκι 4 ευρώ, 3 ευρώ επιπλέον. Το χειρότερο από όλα, κατά τη γνώμη μου, είναι οι τιμές προϊόντων που στην Ελλάδα που παρασκευάζονται, τα πληρώνουμε εμείς παραπάνω από όσο μπορεί να τα πληρώνει κάποιος στο Βερολίνο, στο Λονδίνο. Σωστά. Αυτό είναι που και είναι αυτό, πραγματικά. Και αυτό είναι καταγεγραμμένο. Κάνει τρέλα, ας πούμε. Είναι χαοτική η κατάσταση. Και τρέλα πια, κύριε Κουδαλάκη, αλλά και παράλληλα, δεν γίνεται, αν δεν ελεγχθεί η τιμή από το χωράφι στο ράφι, πόσο ποσοστό κέρδος πρέπει να έχει, δεν πρόκειται να πέσουν οι τιμές. Λοιπόν, όταν υπάρχει έλεγχος, πόσο πούλησε το καρπούζι αυτή την εποχή στην Μανολάδα, στην Ηλία, ο παραγωγός εννοώ, το πούλησε 10 λεπτά το κιλό. Πόσο το αγοράζει ο καταναλωτής, 1 ευρώ το κιλό, 1,5. Δηλαδή 1000% αύξηση το κέρδος, το μεταφορικό και όλα τα σχετικά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Λιχουρίτη, ευχαριστούμε πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε για την παρέα και για τις πληροφορίες. Να σε καλά. Ευχαριστούμε και το Κώστα. Εμείς πάντα έχουμε προτάσεις και λύσεις. Τις ακούμε με προσοχή. Κώστα. Ευχαριστούμε και τον Κώστα τον Αντωνάκο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια Κώστα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ευχαριστώ.